από το δωρεάν ρεύμα ότι κάρτα σύντησης έχουν άλλα 300.000 νοικοκυριά, ότι σε 70.000 νοικοκυριά δώσαμε δυνατότητα ενίσχυσης για τα θέματα της στέγασης. Άρα στο κομμάτι της ανθρωπιστικής κρίσης κάναμε ορισμένα μικρά βήματα. Επειδή με προκαλεί ο κύριος Θεοχάρης, βεβαίως επαναπροσλάβαμε όχι τους κομματικούς φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τους άδικα απολυμμένους σχολικούς φύλακες, καθηγητές, καθαρίστριες κλπ. Ανοίξαμε την ΕΠΣ στο κλπ. Τελευταία μέρα έπρεπε όμως. Στο κλπ. Είναι και η πιλότη της Ολυμπιακής. Να έχετε υπόψη σας. Η πιλότη της Ολυμπιακής υπαλλή. Στο κλπ. Είναι και η πιλότη της Ολυμπιακής. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω αυτό, κύριε Καπουράκη. Εντάξει, εγώ θα το διευκρινίσω. Εν πάση περιπτώσει, αν υπήρχε διαθεσιμότητα ή άδικη απόλυση, σωστά έγινε, κατά τη γνώμη μου. Ο κύριος Θεοχάρης έχει μια διαφορετική αντίληψη, ίσως και άλλη στο τραπέζι, αλλά νομίζω ότι είναι συγκεκριμένα βήματα αυτά. Άρα και γι' αυτό θα κριθούμε. Για πείτε μας αυτό για την δήλωση του κυρίου Φίλη, μάλλον όχι επ' αυτού, επί του θέματος. Πες ότι είστε δεύτερος. Δεύτερη, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ψηφίσετε τα μνημονιακά μέτρα. Ποια δήλωση του κυρίου Φίλη. Του κυρίου Βούτση εννοείται. Του κυρίου Βούτση, χίλια συγγνώμη. Του κυρίου Βούτση. Επί του θέματος αυτού. Εγώ θέλω να πω κάτι σαφές σε αυτό. Κουτοπονηριές δεν πρόκειται να κάνουμε. Έτσι. Και νομίζω ότι και η δήλωση του Νίκου του Βούτση ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτά τα οποία έχουμε δεσμευτεί, σε αυτά τα οποία προβλέπονται, νομίζω ότι είναι εντελώς αναξιόπιστο, να το πω έτσι, να πούμε δεν είδαμε, δεν ξέρουμε. Τι θα κάνουμε όμως, και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο και είναι και μέσα στην επιλογή του ελληνικού λαού. Αν θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ που έχει μια εμπειρία, μια τέτοια συμμαχική κυβέρνηση, μπορεί να δώσει με ένα πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο και με ένα πολύ πιο δίκαιο τρόπο για τις υποτελείς τάξεις, να το πω έτσι, αυτή την πολύ μεγάλη μάχη. Διότι έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Πέρα από το ότι, και αυτό πάρα πολλές φορές το ξεχνάμε, ότι αυτή η συμφωνία, το τρίτο μνημόνιο, όπως αλλιώς θέλετε πέστε το, έχει και δομικά χαρακτηριστικά διαφορετικά από τα προηγούμενα. Και στα πρωτογενή πλεονάσματα έχουμε σημαντικές διαφορές και στο κομμάτι των ιδιωτικοποιήσεων έχουμε σημαντικές διαφορές, ενώ ότι το υποίδρυση νέο ταμείο έχει πολύ κρίσιμες διαφορές από το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ήταν μόνο ένα ταμείο που ξεπουλούσε απλώς σε χαμηλές τιμές. Κύριε Μαντά, με συγχνώμη που σας διακόπτω. Επειδή πρέπει να πάμε στον κύριο Σταϊκούρα, πρέπει να δείτε. Ναι, αλλά είναι κρίσιμο. Το καταλαβαίνετε πράγματα, βέβαια. Φανταστείτε τον εαυτό σας τηλεθεατή, ψηφοφόρο ή κάπου εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς το καταλαβαίνετε, δεν εξελέγει τον Ιανουάριο για να έχει αυτό τον απολογισμό 6 μήνες μετά, που λέτε εσείς. Εντάξει, εγώ δεν τα αφισβητώ. Κάματε. Αυτά που λέτε, ναι. Και αλλά οικονομία, ακούστε λιγάκι. Ακούστε. Μπορεί να είχαμε, ας πούμε, και θέση μέσα στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, να το ξαναθυμηθούμε. Δεν το έχουμε ξεχάσει ποτέ, εγώ προσωπικά δεν το ξεχνάω ποτέ. Και την ευθύνη για την παρουσίαση του προγράμματος και την εξέλιξη. Δώσαμε μάχη όμως. Δώσαμε μάχη σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν το αφισβητεί κανείς. Ωραία. Το αποτέλεσμα όμως μετά από κάποιες. Συνεπώς, επειδή άκουσα και το θέμα του Παλαιστή και τις ερμηνείες. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Είναι διαφορετικό πράγμα να λες ότι αυτή είναι η επιλογή και αν δεν υπήρχε μνημόνιο θα έπρεπε να το εφεύρουμε. Και διαφορετικό πράγμα να έχεις μια σταθερή θέση σε αντινεοφιλελεύθερη κατεύθυνση ενάντια στη λιτότητα, ενάντια σε αυτόν τον τρόπο, να αναγκάζεσαι να κάνεις έναν επώδυνο συμβιβασμό, να βρίσκεσαι στον αέρα μετά από μια κατάσταση όπου η κοινοβουλευτική σου ομάδα δεν σε στηρίζει στο σύνολό της και πέφτει κάτω από το 120 και να αναγκάζεσαι κάτω από ορισμένες πολύ δύσκολες συνθήκες να πας σε αυτές τις εξελίξεις. Συνεπώς, για να το κλείσω. Ναι. Συνεπώς, η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναμη
του δίκαιου, είναι η δύναμη των αδύνατων στρωμάτων, είναι η δύναμη της υπόσχεσης ότι μπορούμε να δώσουμε πέρα από τα γνωστά δεσμά της διαπλοκής και όλα αυτά, να δώσουμε με όρθι αυτή τη μάχη. Και να το κλείσω και να τελειώνω, δεν μπορούν να συγκριθούν 7 μήνες διακυβέρνησης είτε με τα 5 χρόνια είτε με τα 40 χρόνια διακυβέρνησης των συστημικών δυνάμεων. Είναι και άδικο και δεν είναι και σωστό μεθοδολογικά να το πω και έτσι. Εντάξει, αλλά κύριε Σταϊκούρε. Κωδικοποιημένο. Κωδικοποιημένο, παρακαλώ. Καταρχήν, όταν μιλάμε για συνενέσεις και συνενέσεις.